Κυρίε και να ξεκινήσουμε μια έκτακτη είδηση. Καθώ πριν από λίγο ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν, εντοπίστηκαν δεκάδε νέα ορφανά κρούσματα στη χώρα μα του μεταλλαγμένου βρετανικού κορονοϊού. Είναι μαζί μα η Λουίζα Κροντήρη για να μα ενημερώσει. Είναι πολύ σημαντική και ανισχυτική αυτή η εξέλιξη. Η Λουίζα, καλησπέρα. Ανακοίνωση του ΕΟΔΗ λοιπόν. Μέχρι τώρα ξέραμε για τρία ορφανά Κρούσματα στη χώρα μα. Δύο Αθήνα, ένα Κρήτη. Τώρα μιλούμε συνολικά για πολύ περισσότερα. Μιλούμε για πολύ περισσότερα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε 17 νέα ορφανά κρούσματα. Δηλαδή, μιλάμε για κρούσματα που δεν σχετίζονται μεταξύ του στο εξωτερικό ή τουλάχιστον δεν έχει βρεθεί ακόμη αυτή η συσχέτιση. Είναι στην κοινότητα. Δεν είναι άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα Ακριβώς. και μπήκαν καραντίνα στο ξενοδοχείο. Κυκλοφορούν ή Ακ... κυκλοφόρησαν. Ακριβώ. Οκτώ νέα βρέθηκαν στην Κρήτη. Προ πέντε. Και πάμε να δούμε στη συνέχεια, γιατί είχαμε και κάποια ακόμα. Τρία σε πύλε εισόδου. Αυτά είναι, ασφαλή, είναι στο ξενοδοχειο κυκλοφορουν η κυκλοφορησαν ακριβω οκτω νεα βρεθηκαν στην κρητη 25. και παμε να δουμε δηλαδή. Και τέσσερα ε, κρούσματα που ήταν επιβεβαιωμένε επαφέ ε, άλλων κρούσματων βρέθηκαν και, και αυτά. αυτά με, δεν είναι με... Ακριβώ βρέθηκαν και αυτά με το νέο κρούσμα κορονοϊού. Άρα συνολικά πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε με τα ορφανά κρούσματα. 28 συνολικά είναι 25 τα καινούργια και τρία τα παλαιότερα επίση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που είχαν εντοπιστεί. Υπάρχει συναγερμό στι ελληνικέ αρχέ καθώ Πλέον θεωρείται ότι μάλλον κυκλοφορεί πολύ περισσότερο η νέα μετάλλαξη από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ένα γεγονό που του φοβίζει, γιατί έχει αυξημένη μεταδοτικότητα κατά 50 με 70%. Ακριβώ και έχει σημάνει συναγερμό για να στεγανοποιηθούν αυτά τα κρούσματα. Θα μα πει περισσότερα στη συνέχεια, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ανισχυτική εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή που είχαμε μια θετική είδηση, Λουίζα. Η θετική είδηση μιλούσε, θυμάμαι, στην πρώτη φάση τη πανδημία για την κολκικήine. Απλά χάπια, πάνθινα που τα βρίσκουμε στο φαρμακείο. Αυτά τα έδιναν στο νοσοκομείο. Ποια είναι η εξέλιξη μετά από μεγάλη παγκόσμια έρευνα, αυτό που ξεκίνησε από την Ελλάδα, φτάνουμε από αύριο να δίδονται άναψε πράσινο φω. Αυτά τα χάπια κολχική κίνηση, μια ιατρική συνταγή φυσικά, σε ασθενεί κορονοϊού. Και τι σημαίνει αυτό, ότι μειώνουν ω 50% τι πιθανότητε ο ασθενή κορονοϊού που θα παίρνει αυτά τα απλά χάπια να πάει στο νοσοκομείο, να διασωλυνωθεί ή να χάσει τη ζωή.